Χαίρετε. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου εκτίθενται έργα σύγχρονης τέχνης. Είναι μια έκθεση που αφορά κυρίως την σύγχρονη ζωγραφική, με τίτλο «Η υλικότητα του ζωγραφικού συμβάντος» και περιλαμβάνει έργα 20 καλλιτεχνών, 10 Ελλήνων και 10 Ευρωπαίων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλλιτέχνες, και που καλύπτουν χοντρικά την περίοδο από το 1980 μέχρι σήμερα περίπου. Νεότεροι καλλιτέχνες. Η έκθεση αυτή έγινε με αρκετό κόπο, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη έκθεση. Δεν είναι μια συνηθισμένη έκθεση από την άποψη ότι για μένα, σαν ιστορικό της τέχνης, είναι ένα είδος επιτομής κατά κάποιο τρόπο. Από τη μια, το τι ξεχωρίζει σε νεότερους Έλληνες καλλιτέχνες, και από την άλλη, τι, ενώ έχει σημαντική παρουσία διεθνώς και είχε παρουσία στην Ελλάδα από τα χρόνια του 80 μέχρι σήμερα, δεν έχει περάσει λίγο στα ήθη και στα έθιμα και στα γούστα της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινής. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνήθως οι άνθρωποι κρίνουν μέσα από κατηγορίες. Λέμε παριστατική ζωγραφική, αφηρημένη ζωγραφική, και ούτω καθεξής. Και πολλοί άνθρωποι κυρίως κρίνουν την τέχνη σε σχέση με το αν πηγαίνει στο σπίτι τους ή αν δεν πηγαίνει στο σπίτι τους, εάν μπορούν να ζήσουν με αυτή ή αν δεν μπορούν να ζήσουν με αυτή, και βλέπουν συχνά την τέχνη ως αντικείμενα, στο οποίο συμβάλλει και η αγορά, η οποία όλο και περισσότερο τα παρουσιάζει σε εμπορικές εκθέσεις. Βασικό πράγμα όταν κάνει κανείς μια έκθεση είναι να κάνει μια επιλογή. Αναγκαστικά δεν μπορεί να τα δείξει όλα, όπου τα έργα να μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους και να αφήνει και αρκετό χώρο στο θεατή να μπορεί να διαβάσει την έκθεση και να την περιηγηθεί. Η τέχνη έχει και ένα στοιχείο απόλαυσης, και η τέχνη στο δημόσιο χώρο έχει ένα στοιχείο απόλαυσης που δεν είναι αναγκαστικά το ίδιο που έχει κανείς όταν έχει ένα πίνακα απέναντι από τον καναπέ του και κάθεται και διαβάζει το βιβλίο του, βλέπει τηλεόραση, και μέσα σε όλα περνάει και αυτός ο πίνακας. Εδώ πέρα ο κάθε πίνακας έχει μία δική του διάσταση. Δηλαδή θα έλεγα η έκθεση είναι λιγάκι όπως τα αστέρια στον ουρανό, δεν μπορείς ποτέ να τα δεις ολόκληρα. Αλλά μπορεί να δεις έναν αστερισμό κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Έχουμε 10 ξένους καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι έχουν εκθέσει στην Ελλάδα, πολλοί έχουν εκθέσει πολλές φορές, περισσότεροι ακόμα έχουν μείνει και αρκετό καιρό, και λίγο είναι όλοι τους Ευρωπαίοι, δεν έχουμε Αμερικάνους καλλιτέχνες, είναι τόσο μεγάλο το εύρος που θα ήταν αδύνατο να χωρέσουν όλα σε μια έκθεση, και οι νοοτροπίες διαφορετικές, και από την άλλη τα έργα βρίσκονται όλα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν εξαιρέσετε δύο έργα που μας έστειλαν καλλιτέχνες για την έκθεση επί τούτου φτιαγμένα, όλα τα άλλα είναι έργα που βρίσκονται σε συλλογές, σε χώρους τέχνης στην Ελλάδα. Οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι όλοι τους, κατά κάποιο τρόπο, νεότεροι, θα έλεγα, από τους ξένους. Ή τουλάχιστον αρκετά κοντά σε ηλικία και προς νεότερους. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 80, οι κατεξοχήν καλλιτέχνες τότε που δεν εντάχθηκαν καθαρά
την διχοτομία που δημιουργήθηκε από τη μία με το μεταμοντέρνο και από την άλλη με ανθρώπους που γίνανε πιο συντηρητικοί, θα έλεγα, που λέγανε ότι εμείς παραμένουμε πιστοί σε μια παλιά ιστορία που ήταν η μοντέρνα τέχνη. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί, Ιταλοί καλλιτέχνες προσπάθησαν να βρουν μια μέση οδό που να ξαναδιαβάζει το μοντέρνο χωρίς να το αρνείται και κυρίως να βασίζεται πιο πολύ στη σχέση του καλλιτέχνη με το έργο του παρά στο τι λέμε γύρω-γύρω όλοι οι άλλοι, εάν τέλειωσε το μοντέρνο, εάν τα έργα αυτά γίνονται μέσα από κριτήρια ιδεολογικά κτλ. Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι όλοι οι καλλιτέχνες στην έκθεση είναι ο καθένας επικεντρωμένος στο έργο του και εγγράφεται συνειδητά στην ιστορία του 20ου αιώνα, χωρίς να θεωρεί ότι υπάρχει κάποια μεγάλη ρήξη. Και από την άλλη μεριά, όπως κάθε σοβαρός καλλιτέχνης, τη ρήξη τη φέρνει ως προς τον ίδιο τον εαυτό και το ίδιο το έργο, σε μια αυτοκριτική, θα έλεγα, στάση. Και από την άλλη μεριά, τη φέρνει και στο γεγονός ότι από την ιστορία που είναι πίσω του, διαλέγει κάποια παραδείγματα ή κάποιους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεται, χωρίς αναγκαστικά να παίρνει την ιστορία στο σύνολό της. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το γεγονός που μας άργησε πολύ να βρούμε τον τρόπο να στήσουμε την έκθεση, διότι οι αναφορές των περισσότερων καλλιτεχνών και οι δικές μου ήταν σε καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν αυτόνομοι κατά κάποιο τρόπο, δεν ανήκαν σε κινήματα και έχοντας και οι ίδιοι επικεντρωθεί στο έργο τους, είχαν επικεντρωθεί και σε τρόπους που τους πήγαν στο έργο τους και επαγγελματικούς ακόμα, που δεν ήταν αναγκαστικά εύκολο να τους βάλεις μαζί. Δηλαδή, το ότι ο Χ καλλιτέχνης ήταν γεωλόγος και έκανε όλη την αποτύπωση της Γρυλανδίας παράλληλα με το πώς έμαθε να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει κτλ. Σαν γεωλόγος, και ότι η ζωγραφική του, ναι μεν έμοιαζε αφηρημένη, αλλά εκείνον δεν ήταν καθόλου αφηρημένη, γιατί ήταν δομές που έβλεπε μέσα από τη γη την ίδια, έτσι όπως φαίνεται. Δηλαδή, θυμάμαι, είδε μια φορά μια γραμμή και μου λέει, αυτή είναι ακριβώς η ίδια η γραμμή με το πώς αποκόπηκε η Γρυλανδία από την Δανία και έφυγε στο... Όταν ένας καλλιτέχνης μπορεί να διαβάζει με τέτοιο τρόπο τα πράγματα, δείχνει ότι χοντρικά δεν φτάνει η παιδεία της σχολής καλών τεχνών, έτσι όπως την ξέραμε, και ούτε καν και οι γνώσεις ενός ιστορικού της τέχνης, γιατί εγώ γεωλόγος δεν είμαι, ούτε την ήξερα, άρα ανακαλύπτω τη γεωλογία μέσα από τη ζωγραφική. Ο άλλος δεν έχει σπίτι και έχει γυρίσει σε όλο τον κόσμο και κάθε μερικά χρόνια ζει σε μια άλλη χώρα και βλέπει άλλες τεχνικές, άλλα υλικά και κάθε φορά με θαυμασμό βλέπει ότι σε μια χώρα φτιάχνουν μεταξωτά. Στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη. Πάει στην άλλη χώρα, βρίσκει ένα σπάνιο ξύλο και θέλει να κάνει. Πάει στην άλλη χώρα, βρίσκει έναν εξαιρετικό τεχνίτη. Πάει στη Βενετία, βρίσκει ανθρώπους που φυσάνε το γυαλί και κάνει έργα τα οποία κάθε φορά έχουν σχέση με αυτή την υλικότητα, την οποία θα την ανακαλύψει σαν τρόπο να υπερβεί την τεχνική. Έτσι. Να βρεις κανείς έναν τρόπο να μην είναι χρηστική η τεχνική. Δηλαδή, όταν φυσάς το γυαλί, δεν φτιάχνεις ποτήρια μόνο. Μπορείς να φτιάξεις και έργα τέχνης. Και έργα τέχνης τα οποία δεν είναι ούτε πολυέλαιο ούτε τίποτα. Εξού και ο τίτλος της έκθεσης, η υλικότητα του ζωγραφικού συμβάντος. Συμβάν σημαίνει και γεγονός. Έτσι. Για να σας πω την αλήθεια, ο τίτλος της έκθεσης, η υλικότητα του ζωγραφικού συμβάντος. Συμβάν σημαίνει και γεγονός. Έτσι. Πρώτον, δεν θα ξεχάσω για την έννοια του συμβάντος ή του γεγονότος την μαρτυρία ενός γιατρού από τα Γιάννενα που πέρασε την κατοχή στην Αθήνα και παρακολουθώντας τα μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο που πήγαινε σε ένα μάθημα το χειμώνα της πείνας της μεγάλης του 41 που ήταν 200.000 νεκροί στους δρόμους της Αθήνας, ο Ροζέ Μιλιέξ
τότε διευθυντής και πολύ σπουδαίος φιλέλλην, τους έκανε ένα μάθημα για τον Καβάφη. Και τους είπε ότι για τον Καβάφη το ποίημα είναι γεγονός. Του έμεινε στο μυαλό αυτό το ερωτηματικό, τι σημαίνει το ποίημα είναι γεγονός. Όταν όμως βγήκε από το Ινστιτούτο και κατέβαινε στους δρόμους της Αθήνας και έβλεπε τα πτώματα και τα κάρα με τα πτώματα, κατάλαβε ότι το ποίημα είναι γεγονός, γιατί είναι εξίσου γεγονός με όλα αυτά τα πτώματα και είναι ένα γεγονός που του επιτρέπει να αντισταθεί σε αυτό το θάνατο, σε αυτή την κατάρα του πολέμου και της... Και έτσι έγραφε ότι χάρη σε αυτή τη φράση του δασκάλου του, πέρασε όλη την κατοχή μπορώντας να αντισταθεί και ο ίδιος σε όλο αυτό το, τα τραγικά γεγονότα που έβλεπε δίπλα του. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό η τέχνη είναι ένα τέτοιο είδους γεγονός. Από την άλλη μεριά, ένας μεγάλος ιστορικός της τέχνης Γάλλος, που έφυγε στην Αμερική στην περίοδο της κατοχής λόγω γερμανικής κατοχής της Γαλλίας και συνεργασίας, έγραψε σε ένα από τα σημαντικά του βιβλία που έχει μεταφραστεί και ελληνικά, «Η ζωή των μορφών», και ένα σύντομο, μία επιτομή της όλης του γνώσης, κυρίως ειδικό στην παλιά τέχνη, έτσι, δηλαδή η τέχνη του Μεσαίωνα, Βυζαντινή, Αναγέννηση και τέτοια. Έγραψε αυτή την εξαιρετική φράση που, για να σας την πω ακριβώς πώς είναι, θα σας την διαβάσω. «Η τέχνη, η πιο ασκητική, αυτή που τίνει να αγγίξει με μέσα όσο πιο φτωχά και καθαρά τις πιο ανιδιοτελείς περιοχές της σκέψης και του συναισθήματος, δεν φέρεται μόνο από την ύλη από την οποία επιθυμεί να διαφύγει, αλλά τρέφεται από αυτήν». Δηλαδή, όσο και αν θέλεις να κάνεις μία ασκητική τέχνη, μία τέχνη πολύ φτωχή, μία τέχνη πολύ λυτή, έτσι, δεν μπορείς να το κάνεις εάν δεν λάβεις υπόψη ότι υπάρχει αυτή ένα μίνιμουμ υλικότητας που είναι αυτή που επιτρέπει το έργο να υπάρχει. Και αυτή η υλικότητα ήταν αυτή που με οδήγησε στην επιλογή των έργων εδώ πέρα, γιατί το κάθε έργο έχει μια άμεση σχέση με την υλικότητά του. Και αυτό κάνει ότι τα έργα αυτά δεν είναι ούτε αφηρημένα ούτε παραστατικά. Είναι γεγονότα, με την έννοια ότι ένας καλλιτέχνης φτιάχνει κάτι το οποίο γίνεται γεγονός. Είναι μπροστά. Και όταν κάτι γίνεται γεγονός, είναι λιγάκι σαν, θα έλεγα, ένα μουσικό κομμάτι που το παίζει κανείς, και αν το έχει γράψει ο Μπετόβεν το 1802, το παίζει κανείς σήμερα και το ακούς σήμερα, δεν το ακούς παλιά. Με αυτή τη λογική, ένας από τους καλλιτέχνες Έλληνες που είναι στην έκθεση, ο Νίκος Σεπετζόγλου, και έχουμε ένα έργο του σημαντικό, μπαίνοντας το βλέπεις φάτσα, δεν μπορεί να μην λάβει κανείς υπόψη του, όπως ο άλλος έβλεπε την Γρυλανδία να αποκόπτεται από τη Δανία στη ζωγραφική, να μην βλέπει το γεγονός ότι έχει δουλέψει και δουλεύει, εξακολουθεί με αρχαιολόγους σε ένας καφές, ότι έχει δουλέψει με το να στήσει το Μουσείο της Θήβας με τους αρχαιολόγους ή το να κάνει τις αποτυπώσεις της ένας καφές που γίνεται στο κρατήρι στη Σαντορίνη. Και άρα εκ των πραγμάτων, σπασμένα κομμάτια ξύλα, ξαναραμμένα κτλ. Δεν είναι κοπτική ραπτική, δεν είναι κέντημα. Είναι ένας τρόπος να συντηρείς έναν σύγχρονο και ένα παλιό κόσμο. Να μην σταματάς το χρόνο, να δίνεις στον χρόνο τη δυνατότητα να είναι και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Να λες ότι αυτό το πράγμα θα το ξαναστήσω, είναι εδώ μπροστά, το βλέπεις, και πριν από σένα το είδε κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της έκθεσης που μας βοήθησε να συνδέσουμε τα έργα μεταξύ τους και που έκανε και το γεγονός ότι τα έργα, θέλω να πω το μεταμοντέρνο κατά κάποιο τρόπο, είχε πει πολύ αστεία ένας Εγγλέζος καλλιτέχνης τα χρόνια του 80, όταν τον ρωτήσαν τι έχει να πει για το μεταμοντέρνο. Είχε πει: όταν όλες οι κολόνες είναι διαφορετικές είναι μεταμοντέρνο, όταν όλες οι κολόνες είναι ίδιες είναι τράπεζα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή ακριβώς η απάντηση έρχεται στο να μας φέρει αντιμέτωπους με καλλιτέχνες που το πρόβλημά τους δεν είναι να κάνουν όλες τις κολόνες διαφορετικές. Ούτε αναγκαστικά να κάνουν όλες τις κολόνες ίδιες,
γιατί η κατασκευή τους μπορεί να είναι με μια κολόνα που υπήρχε, ένα κομμάτι κολόνας, πάνω στην οποία μπορεί να συνεχίσουν κάτι και από τη μία αναστηλώνουν έναν κόσμο ο οποίος χάνεται, αλλά από την άλλη φτιάχνουν και έναν κόσμο ο οποίος έρχεται. Έτσι. Ένα από τα παραδείγματα στην έκθεση είναι ο καλλιτέχνης που βλέπουμε πίσω μας, ο Γιώργος ο Κόντης, ένα πολύ νέο παιδί, δηλαδή τώρα τελειώνει το διδακτορικό του στο Λονδίνο, τέλειωσε τη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, πήγε στην Ολλανδία μεταπτυχιακό, στο Βέλγιο και τώρα κάνει το διδακτορικό του στην Αγγλία. Όταν ήταν στη σχολή, ήταν από τα λίγα παιδιά που κάνανε πραγματικά αφηρημένη ζωγραφική, έτσι όπως κάνανε οι μεγάλοι Αμερικάνοι αφηρημένοι. Δηλαδή, πραγματικά ανέπτυξε την χειρονομία του, είχε ένα σχέδιο με το χώρο. Φεύγοντας έξω, άρχισε να κάνει όλο και πιο μαζεμένη δουλειά και κυρίως να αφήνει την εκφραστικότητα, κάτι που το έχουμε πάρα πολύ έντονο στην Ελλάδα, και είτε παραστατικά είτε αφηρημένα, συνήθως μας αρέσει να βάλουμε λίγο σάλτσα παραπάνω, λίγο... Και άρχισε να κάνει έργα τα οποία ήταν πολύ πιο κοντά σε μια συγκεκριμένη τεχνική, ένα συγκεκριμένο υλικό. Δεν είναι τυχαίο ότι και το διδακτορικό του, γιατί τα νέα παιδιά σήμερα πλέον πέραν του τυχείου τους κάνουν και διδακτορικά και οι καλλιτέχνες. Έχει θέμα την αυθεντικότητα στη σύγχρονη τέχνη. Ο Γιώργος ο Κόντης, αυτά τα έργα που βλέπουμε πίσω μας, ούτε ένα δεν είναι φτιαγμένο με τον ίδιο τρόπο που είναι το άλλο. Ούτε ένα δεν είναι στο ίδιο υλικό επάνω. Δηλαδή, αυτό είναι, ας πούμε, καμωμένο με μια πολύ παλιά τεχνική που είναι με κόλλα από κουνέλι, από δέρμα κουνελιού που φτιάχνουν και επικαλύπτουν το πανί και πάνω κάνει εγκαυστική. Το διπλανό είναι ένα πανί μη προετοιμασμένο που η μπογιά μπαίνει κανονικά, ας πούμε, σαν να βάφεις. Το διπλανό είναι ένα κομμάτι με τάξη, στο οποίο έχει ζωγραφίσει, σχεδόν όπως κάνουμε λίγο τις μεταξωτυπίες, δηλαδή η ζωγραφική μπαίνει επάνω. Και το άλλο είναι ένα κομμάτι με τάξη, όπου η διαφάνεια του μεταξιού και είναι επιτρέπει να βλέπεις και την όλη κατασκευή από πίσω και να έχει πάλι μια άλλη τεχνική του πώς βάζει το χρώμα. Το θέμα της υλικότητας εδώ πέρα είναι πολύ σαφές και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την τεχνική, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Την τεχνική όχι με την έννοια του ανθρώπου που ξέρει τεχνικές, αλλά την δυνατότητα ενός καλλιτέχνη να πειραματίζεται κάπως. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα έργο του Νίκου του Αλεξίου, καμωμένο από καλάμια. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1960 και πέθανε δυστυχώς πολύ νέος το 2013. Και έκανε μια εξαιρετική καριέρα ανάμεσα στην, να το πει κανείς, χαρτοκοπτική, να το πει κανείς σε μια τέχνη που μάζευε καλάμια, που μάζευε κομμάτια χαρτί και τα έκοβε, που έπαιρνε, έκανε έργα από χαρτοπετσέτες, έργα από οτιδήποτε, αλλά από την άλλη όλο αυτό είχε και μια ιδιαίτερη πνευματικότητα, γιατί πήγαινε πίσω, δηλαδή πήγαινε στο Άγιον Όρος, έχει ζωγραφίσει όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους σε χαρτοπετσέτες, που καθόταν, έπαιρνε το καφέ του και τα έκανε από μνήμες σε χαρτοπετσέτες. Και είναι μια συγκλονιστική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, όπου το τοπίο δεν είναι η αναπαράσταση του τοπίου. Είναι η βίωση μιας συγκίνησης, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι.
Και το ίδιο αυτά τα καλάμια. Δεν είναι ένα σκηνικό, δεν είναι ένας πίνακας που τον κρεμάς στον τοίχο. Είναι κάτι το οποίο βλέπεις ανάμεσα. Δηλαδή, αν κουνηθώ λιγάκι και με δείτε ανάμεσα, όντως αυτό το έργο το βλέπει κανείς και από τις δύο μεριές και βλέπει μέσα από το έργο. Έτσι. Άρα είναι έργα που μπαίνουν μέσα στην πραγματικότητα και όπως έλεγε και ο Δανίλη, είναι μια αναζήτηση μια σχέση με την πραγματικότητα. Το έργο που είναι πίσω μας δεν είναι Έλληνα καλλιτέχνη. Είναι ενός πολύ μεγάλου Αυστριακού ζωγράφου, εκείνος γεννημένος το 1959, ευτυχώς ζωντανός ακόμα, και θα έλεγε κανείς ότι είναι έργο αφηρημένης τέχνης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι. Δεν είναι για τον απλούστατο λόγο ότι ο Herbert Brandel, που έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα, έχει εκθέσει από τα χρόνια του 80 συστηματικά σε πολύ καλές γκαλερίες, βρίσκεται σε συλλογές και είμαστε χρόνια φίλοι και παρακολουθώ τη δουλειά του και έχω γράψει και η βιβλία. Είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε χωριό πάνω στα βουνά στη Νότια Αυστρία και αυτό που τον έφερε στην τέχνη ήταν η αγάπη του τοπίου. Και το τοπίο δεν είναι αναγκαστικά μια καρποστάλ. Είναι η σχέση που έχεις εσύ με την υποκειμενικότητά σου, με αυτό, δηλαδή αν εκείνη την ημέρα έχει συννεφιά και βροχή και δεν βλέπεις τίποτα, δεν πάβει να είναι τοπίο. Έκανε πίνακες με τις υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, χωρίς να γίνει ο Ριβάτης. Έπαιρνε τη φωτογραφία από μνήμης και έπαιρνε τεράστια 6 μέτρα μήκος τελάρα και έπρεπε για να το ζωγραφίσει να είναι νοητική η εικόνα του βουνού. Δηλαδή σχεδόν σαν να πρέπει να ανέβει στο βουνό με το πινέλο του και με τα χέρια του. Έκανε ζωγραφικούς πίνακες όπου πάντα φρόντιζε όταν ήξερε ότι το έργο του, το χέρι του, όταν ζωγραφίζει, πάει με άνεση στο 1,10 μέτρα, παρήγγειλε το επόμενο τελάρο που θα παρήγγειλε θα ήταν 1,20 μέτρα, για να δει τι θα κάνει με αυτά τα 10 εκατοστά που περισσεύουν και που δεν έχει συνηθίσει να πηγαίνει το χέρι του. Δηλαδή, άρα θέλω να πω, είναι ένας άνθρωπος που τόσο είχε σχέση και έχει σχέση με το φυσικό χώρο δίπλα του, με τη σχέση του που το σώμα του ξεπερνάει τα όρια του κάθε φορά, η χειρονομία του, αλλά και με αυτό που βλέπεις, το οποίο το βλέπεις, θέλω να πω, αυτό το έργο που μοιάζει με αφηρημένο, είναι καμωμένο μέσα στη σειρά από τα βουνά, χωρίς τίτλο, σε κανένα βουνό δεν έχει βάλει τίτλο, είναι βουνοκορφές. Απλώς κάποια στιγμή μέσα στο βουνό επάνω ή άμα πηγαίνει στο βουνό, βλέπεις αυτό το πράγμα. Θέλω να επιμείνω ότι ακόμα μια φορά η υλικότητα του έργου έχει να κάνει και με το πώς εσύ ο ίδιος έρχεσαι σε σχέση με το χώρο, πώς βάζεις το θεατή στη δική σου θέση, δηλαδή αφαιρείς τον εαυτό σου για να βάλεις κάποιον άλλο. Και ένα ζωγραφικό έργο είναι πιθανώς μία ματιά, αυτό που λένε, κεραυνοβόλα. Τι πιο κεραυνοβόλο από ένα βουνό, ένα ώρα καταιγίδος, που δεν βλέπεις το βουνό και σε πιάνει η καταιγίδα, ας πούμε, και δεν ξέρεις ούτε εσύ ποιος είσαι, ούτε τι θα γίνει, αλλά γίνεται κάτι εκείνη τη στιγμή που είναι που είσαι εσύ και όχι εσύ. Και αυτό το εσύ και όχι εσύ έχει να κάνει με το συμβάν. Η δουλειά μου εντάσσεται σε αυτές τις εικαστικές στρατηγικές
που επιδιώκουν την απώλεια της πρωταρχικής λειτουργίας του πράγματος. Η επίμονη χειρονακτική εργασία συντελεί στη μετατόπιση της προσοχής στην πράξη του μετασχηματισμού, καθιστώντας όλα τα βήματα της διαδικασίας σημαντικά. Το προτινόμενο έργο δημιουργείται από πολλαπλά στάδια επέμβασης στις ιδιότητες και στα όρια των υλικών. Αρχικά, επιλέγω εικόνες του διαδικτύου που αναπαριστούν δασικές σκηνές. Στη συνέχεια, η φωτογραφημένη σκηνή αλλάζει μορφή μέσα από την περιοχή της ζωγραφικής, αποτυπώνοντας μια αχαρτογράφητη τοπογραφική εικόνα του μυαλού. Το αποτέλεσμα του έργου συντελείται από μια πορεία μετατροπών από τη δημιουργία του σχεδίου στην ψηφιοποίησή του, στη διαδικασία εκτύπωσής του, καθώς επίσης και στην εκ νέου ζωγραφική επέμβαση. Σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, το χαρτί σμιλεύεται υποσκάπτοντας την επιφάνεια, με σκοπό η δομή του χαρτιού και η εικόνα να αποτελούν ταυτόστημα σημεία του έργου. Η πρακτική μου τοποθετείται ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική, κατασκευάζοντας ένα έργο οπτικής και ταυτόχρονα απτικής διερεύνησης. Είχαμε μία πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί το τι λέει το κοινό στις εκθέσεις καμιά φορά είναι πολύ σημαντικό. Απλώς δεν το ακούμε πάντα. Ακούμε συνήθως αυτούς που γκρινιάζουν, αλλά αυτούς που έχουν να πούν κάτι θετικό δεν τους ακούμε. Μια φίλη μου που επισκεφτόταν την έκθεση είδε έναν ιερωμένο να είναι στην έκθεση και να κοιτάει την έκθεση. Ο ιερωμένος ήταν ένας καλόγερος από το Άγιον Όρος. Και τον ρώτησε με όλο το θάρρος, η γυναίκα, μεγάλη γυναίκα και... πώς του φαίνεται η έκθεση, και απάντησε ότι πάρα πολλά έργα, πολλά από τα έργα δεν ξέρει τι ακριβώς παριστάνουν, αλλά δεν είναι και αυτό που τον απασχολεί, γιατί του δίνουν μία αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και πνευματικότητας. Αλλά ότι από την άλλη ένα έργο τουλάχιστον του έδωσε να καταλάβει κάτι, και ήταν αυτό το έργο, γιατί λέει εγώ βλέπω μία εικόνα, η οποία ήταν μία άειλη εικόνα και στην οποία ο καλλιτέχνης κατόρθωσε να της δώσει υπόσταση και σώμα. Λοιπόν, αυτό το έργο πίσω μας που βλέπετε είναι ένα έργο πολύ ιδιαίτερο. Και μπορώ να σας πω ότι με μεγάλη χαρά ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην έκθεση μας το έστειλε εξόδης του, γιατί ήθελε να το δείξουμε αυτό το έργο, ενώ υπάρχει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΕΜΤ, υπάρχει άλλο έργο του που θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει. Καταρχάς, ο καλλιτέχνης λέγεται Ιβάν Γκρούμπανοφ και είναι Σέρβος. Αυτό το έργο είναι λάβαρα του Ιουκοσλάβικου προλατιαριακού κινήματος της δεκαετίας του 50 που βρήκε στα σκουπίδια. Τα επιζωγράφησε με έναν πολύ απλό τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται ακόμα από πίσω και το αστέρι και όλα. Τα έπιασε με τις πένσες αυτές στον τοίχο και έγραψε μία φράση που είναι μέρος του έργου εκεί πέρα επάνω, που τη βλέπετε. «Η αγάπη της ελευθερίας μας έφερε εδώ πέρα». Τι σημαίνει «η αγάπη της ελευθερίας μας έφερε εδώ» με τα λάβερα του προλεταριακού Ιουγκοσλάβικου κινήματος? Σημαίνει ότι το κομμουνιστικό κίνημα και το σοσιαλιστικό κίνημα της Ιουγκοσλαβίας ήταν η αγάπη της ελευθερίας και μας έφερε μέχρι σήμερα εδώ και εξακολουθεί να βγαίνει κάτω από την επιζωγράφηση ακόμα το αστέρι και η μνήμη του σοσιαλισμού, ή αντίθετα ότι επειδή έπεσε ο σοσιαλισμός μπορούμε επιτέλους να ταξιδέψουμε και να είμαστε εδώ και να πάμε στο Βερολίνο και να πάμε εδώ, και η αγάπη της ελευθερίας μας επιτρέπει να κάνουμε τέχνη και να μιλάμε ελεύθερα. Και το ερωτηματικό που βάζει και αυτό το έργο είναι εκρεμές. Είναι δηλαδή, αυτά είναι λάβαρα ή είναι ζωγραφικά έργα? Thank you.
Η έκθεση συνεχίζεται με έργα εδώ πέρα που βλέπουμε δύο Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο ένας που είναι ακριβώς πίσω μου, ο Αλέξανδρος Τζάνης, γεννήθηκε το 1979. Τον πρόλαβα και εκείνον φοιτητή σχολή καλών τεχνών. Παρακολούθησα τη δουλειά του από όταν τέλειωνε και έκανε μια πολύ αξιόλογη καριέρα και ο τρόπος που ανέπτυξε τη δουλειά του, ξεκινώντας από ένα σχέδιο απλώς, πηγαίνοντας όλο και περισσότερο μέσα στο χώρο, περνώντας και ακόμα και από γραφίτι και τέτοια που έκανε, αλλά έφτασε κάποια στιγμή που το σχέδιο αυτό επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο πράγματα. Στην κίνηση του ανθρώπου μέσα στο χώρο, στην κίνηση του χεριού που έχει κάνει και κεραμικά, έχει κάνει και τέτοια πράγματα, και δηλαδή την υλικότητα του χαρτιού, την υλικότητα του πυλού και από την άλλη μεριά τις σιδεροκατασκευές. Βλέπετε έργα είναι πάνω σε σιδερένια τελάρα με μαγνήτες κρατιώνται τα χαρτιά. Τα χαρτιά βγαίνουν, λύγονται και έχετε μια σχέτικη κατασκευή η οποία μπορεί να μπει και σε πόδια και να στέκεται και μέσα στο χώρο ελεύθερο το έργο. Τώρα λόγω της έκθεσης όπως είναι, τα έχει στον τοίχο. Αύριο μπορεί να τα βάλει να στέκονται στο χώρο μέσα, απλώς θα κλείνουν το χώρο, δεν είναι. Ο Αλέξανδρος Τζάνης έχει, αφού τέλειωσε τη σχολή, πήγε στη Βιέννη, πήγε στο Λονδίνο και απ' την άλλη έχει συμμετάξει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δουλειά του έχει άμεση σχέση με το σύνολο της έκθεσης. Δηλαδή είναι όπως ο Κόντης που σας έδειξα πριν ή ο Σεπετζόγλου. Είναι από τους ανθρώπους με τους οποίους πραγματικά συνεργαστήκαμε για να βρούμε και την τελική μορφή της έκθεσης, γιατί τα έργα τους ήταν και ο Εφαίουλου κλπ. Δηλαδή ήταν καλλιτέχνες που παίξανε ρόλο στη συζήτηση πάνω στην έκθεση. Γιατί χοντρικά μια έκθεση δεν γίνεται χωρίς τους καλλιτέχνες, έτσι. Το έργο του Τζάνη είναι κατ' εξοχήν έργο που το ίδιο έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή η άσκηση υπομονής που είναι αυτά τα σχέδια, που το κάνει με το χεράκι μου, με το στυλό, και κάνει αρκετά. Αυτός ο τρόπος που να τα βλέπεις και να μην τα βλέπεις, διότι τώρα έτσι όπως τα βάζει εδώ, είναι σαν κανονικά σχέδια που βλέπει κανείς στον τοίχο. Αλλά σε άλλη έκθεση πρέπει να τα βάλει το ένα μπροστά από το άλλο και να τα βλέπεις διαγωνίως. Το έχει κάνει και σε πολλές εκθέσεις. Απλώς εδώ ο χώρος δεν άφηνε πολλά περιθώρια για να κάνει θέατρο, για να δώσει μια άλλη αρχιτεκτονική. Είναι δεδομένη η αρχιτεκτονική εδώ, οπότε μόνος του αποφάσισε να τα δείξει με αυτόν τον τρόπο. Ανάλογα και με την τώρα την εικονό μου από τούτη τη μεριά, η Ντόρα είναι γεννημένη το 1975, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είμαστε με καλλιτέχνες της γενιάς του 70 γεννημένοι. Η Ντόρα Οικονόμου είναι περισσότερο γλύπτρια παρά ζωγράφος. Έχει κάνει και design, έχει κάνει και τέτοια. Και στη δεδομένη περίπτωση, εδώ είναι ένα καθαρά ζωγραφικό έργο, παρόλο ότι είναι τρισδιάστατο. Είναι δύο ελαφρόπετρες που βρήκε στο γυαλί της Νήσιρου και όταν τις έκοψε με το πριόνι στα δύο, έτυχε να πέσει μία σταγόνα κίτρινο στη μία και τις αποκαλύφθηκαν τα σαν μεγάλα λεμόνια. Και τις έβαψε κίτρινες και χοντρικά έχετε αυτή την υλικότητα της ελαφρόπετρας και την ελαφράδα της ελαφρόπετρας, που από την άλλη με το κίτρινο το λεμονί αποκτά πραγματικά μια διάσταση ζωγραφική, θα έλεγα, μέσα στον χώρο. Και παρόλα αυτά είναι ένα τρισδιάστατο έργο, το οποίο είναι οριακά μεταξύ ζωγραφικής και εκλειπτικής και οριακά μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση, όπως είδαμε και σε άλλα έργα, που φτιάχνει το γεγονός, που επιτρέπει το γεγονός. Κάτι μεταμορφώνεται σε κάτι. Κάτι σου δίνεται, σου επιτρέπει να δεις αλλιώς τα πράγματα. Thank you.
Βρισκόμαστε μπροστά στο έργο ενός Ελβετού καλλιτέχνη που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Γαλλία και τώρα είναι ξαναπίσω στην Ελβετία. Λέγεται Adrian Sis. Είναι γεννημένος το 64, αν δεν κάνω λάθος, το 63. Και όλη τη δεκαετία από το 82 που λίγο πολύ αρχίζει να μορφοποιείται η δουλειά του μέχρι το 92, όλο το ζωγραφικό έργο είναι σε κομμάτια χαρτί, χαρτόνι, πράγματα που βρίσκει, που είναι σκισμένα κτλ. Τα οποία τα ζωγραφίζει ή ακόμα και μπορεί να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι χαρτόνι να ζωγραφίσει και να το σκίσει και να κρατήσει το κομμάτι που τον ενδιαφέρει και όλα αυτά τα βάζει στίβες στο πάτωμα στο ατελιέ του. Θα τα δείξει στην Biennale της Βενετίας μία φορά στο πάτωμα και έκτοτε δεν ήξερε πώς να τα δείξει. Συνέβη τότε να είμαι εγώ διευθυντής ενός μουσείου στην Βρετάνη, στη Γαλλία, που ήταν ένας παλιός πύργος με τα επιπλά του και με ένα τεράστιο πάρκο και κάναμε μια έκθεση με τον Adrian Sis τότε και επ' ευκαιρία που είχαμε στον εκθεσιακό χώρο τα έργα του που εκ των υστέρων είναι μεγάλες πλάκες από ξύλο ή από μέταλλο στην συνέχεια που είναι ζωγραφισμένες, που τις βάζει οριζόντια στο πάτωμα ή κόντρα στον τοίχο ακουμπισμένες. Δεν ήξερε πώς να δείξει αυτά τα έργα. Και τότε, επειδή είχαμε εξωτερικό χώρο, του λέω, «Βρε Άντριεν, δεν βάζουμε και μερικές πλάκες πάνω στον καζόν, απ' έξω στον κήπο, στην αυλή του πύργου, να φαίνονται και έξω, γιατί ήταν και καλοκαίρι, ήταν και καλός ο καιρός». Και από την άλλη, έχουμε στο κεντρικό χώρο του πύργου το δωμάτιο του μπιλιάρδου, το οποίο δεν ξέρουμε ποτέ τι να βάλουμε. Και έχουμε ένα τεράστιο μπιλιάρδο του 19ου αιώνα, που ήταν σχεδόν δύο φορές το μέγεθος αυτής της βιτρίνας που βλέπετε εδώ πέρα, με την πράσινη τσόχα όπως ήταν, λέω όπως είναι στον καζόν επάνω. Δεν φέρνεις και τα παλιά σου τα σχέδια και τα χαρτιά τα οποία τα έχεις βάλει στο πάτωμα, και δεν μπορείς να τα βάλεις στο πάτωμα. Είναι αδύνατον σε ένα μουσείο να τα βάλεις στο πάτωμα χαρτάκια, που με τον πρώτο αέρα, επειδή θα περάσει η κοπέλα να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει, πώς θα τα δείξεις. Και έτσι τα βάλαμε στον μπιλιάρδο επάνω. Βάλαμε και ένα τζάμι από πάνω και ήταν ένα αριστούργημα, διότι σηκώναμε και το τζάμι πολλές φορές για να το καθαρίσουμε και αλλάζαμε θέση, διότι κάθε φορά μπορεί να ανταλλάξει αυτά, όπως έκανε και ο ίδιος. Αυτό το έργο είναι το 1/3 της ζωγραφικής του παραγωγής από το 82 μέχρι το 92. Το οποίο βεβαίως το έστησα εγώ αυτή τη φορά, δηλαδή το έστησα έτσι όπως φάνηκε ότι δίνει μια εικόνα. Γιατί ξέρετε, αν είναι άσπρη βιτρίνα ή αν είναι μαύρη βιτρίνα, βλέπεις τελείως αλλιώς τα χρώματα, βλέπεις αλλιώς έτσι. Αν η βιτρίνα είναι λίγο πιο ψηλή, λίγο πιο χαμηλή, επίσης βλέπεις διαφορετικά. Εάν από πάνω έχει πλεξιγκλάς τζάμι, πάλι βλέπεις διαφορετικά. Η υλικότητα αυτών των έργων είναι τέτοια που πραγματικά και σε ένα σκισμένο χαρτί βλέπεις μια ουσιαστική χειρονομία ζωγραφική και εκεί έχουμε το ενδιαφέρον ότι η χειρονομία διακόπτεται. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον Μπράντελ, ας πούμε, που έχουν εκθέσει και μαζί και είναι και φίλοι, όπου ο Μπράντελ τραβάει το χέρι του όσο παίρνει και προσπαθεί να πάει λίγο πιο πέρα από το χέρι του, αυτός πάει όπου θέλει το χέρι του, αλλά μετά παίρνει το χαρτί, κλακ, το σκύβει και βλέπει από το χαρτί ότι αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρει σαν απόσπασμα. Και έτσι είναι συνέχεια αποσπάσματα. Είναι σαν να πείτε ότι κόβεις το λουλούδι. Πίσω μας έχουμε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη Γερμανό, τον Γκούντερ Φέργ, ο οποίος γεννήθηκε το 1954 και δυστυχώς πέθανε το 2012, αρκετά νέος. Τον γνώρισα πολύ καλά, ήταν πραγματικά πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης της γενιάς του. Ξεκίνησε από πολύ νωρίς να έχει σχέση με την αρχιτεκτονική. Θαύμαζε στον Ντίσσελντορφ, όπου σπούδασε, και τον Μπλίνκι Παλέρμο, έναν πολύ σημαντικό γερμανό καλλιτέχνη, ο οποίος ζωγράφιζε κυρίως ό,τι ήταν πίσω από τον τοίχο. Ζωγράφιζε αυτό που δεν φαινόταν μέσα στον αρχιτεκτονικό χώρο. Οπότε κάτι που φαινόταν σαν μια γεωμετρία απλώς, ήταν απλώς και μόνο ότι πίσω από αυτό τον τοίχο περνούσε μια σκάλα και ήταν το σχέδιο της σκάλας. Γιατί πίσω από τον πύργο, τον τοίχο, υπήρχε ένας διάδρομος και μια πόρτα και ήταν μια γραμμή. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι
το μέρος της αρχιτεκτονικής που δεν βλέπουμε πίσω από τους τοίχους ήταν αυτό που τον έκανε να αποτυπώνει αυτές τις γραμμές και να βρίσκει τη σχέση του χώρου που βλέπουμε με το χώρο που δεν βλέπουμε. Αυτό τον έκανε να κάνει και φωτογραφίες, ήταν και ένας ιδιαίτερα ρομαντικός άνθρωπος με την έννοια ότι ήταν ελεύθερος καβαλάρης, έτρεχε με τη μηχανή του και με την οποία σκοτώθηκε και πολύ νέος δυστυχώς. Και ήταν από τους μεγάλους καλλιτέχνες που άφησε μία ποιητική του χώρου πίσω του πολύ μεγάλη και έκανε και μία σειρά από έργα που ακριβώς ήταν σχεδόν το αντίθετο αυτό που σας λέω, διότι χρησιμοποίησε φύλλα από μόλυβδο πάνω στα οποία ζωγράφησε. Και βέβαια ο μόλυβδος είναι το μέταλλο το οποίο δεν μας επιτρέπει να δούμε ούτε κάνουμε ακτίνες από την άλλη μεριά. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι που σταματάει παντελώς κάθε τρόπο να περάσει το βλέμμα ή το φως από την άλλη μεριά. Έτσι. Και από την άλλη μεριά δεν είναι τυχαίο ότι ο μόλυβδος είναι και αυτός που κάνει και το μόλυβδο που γράφουμε. Έτσι λοιπόν ο Παλέρμο είχε κάνει μερικά ζωγραφικά έργα σε φύλλα μολύβδου. Και ο Γκιούντερ Φόργκ, σαν φόρο τιμής, έκανε μία σειρά, εκ των οποίων έχουμε τρία έργα εδώ πέρα, που είναι ζωγραφισμένα σε φύλλα μολύβδου και που είναι η μπογιά όπως μπαίνει επάνω και όπου φαίνεται και η χειρονομία, διότι ο μόλυβδος δεν μπορεί να την απορροφήσει. Άρα μένει η μπογιά με το ίχνος της πινελιάς. Απλώς και μόνον διότι δεν υπάρχει τρόπος να προετοιμάσεις το μόλυβδο με κάτι άλλο από πίσω. Είναι από τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής μας. Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε τρία τόσο σημαντικά έργα του εδώ πέρα, γιατί είναι όλα σε μεγάλες συλλογές, σε μουσεία. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα δείξεις. Όπως είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το έργο του Adrian Seitz εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχεις το 1/3 μιας δεκαετίας στη δουλειά ενός καλλιτέχνη μαζεμένο σε μια βιτρίνα που μπορείς 3x1 περίπου να δει ό,τι και καταλάβει ο κόσμος, αλλά γιατί όχι να φανταστεί κανείς ότι μιλήσαμε για τοπίο, μιλήσαμε για αρχιτεκτονική, γιατί όχι και για έναν κήπο. Ακριβώς στο αριστερό μου χέρι πίσω μου βλέπετε ένα έργο που είναι και η αφίσα της έκθεσης. Είναι χωρίς τίτλο. Είναι ενός καλλιτέχνη από το Λουξεμβούργο, του Μισελ Μεγέρους, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα σε ηλικία 35 χρονών. Βρισκόταν στην ακμή της καριέρας του και ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε πραγματικά πολύ νέος, σκοτώθηκε, ήταν 35 χρονών όταν σκοτώθηκε, 32 χρονών όταν σκοτώθηκε και τα έργα αυτά ήταν μια τομή που έκανε τότε στον χώρο της τέχνης με πάρα πολλές υποσχέσεις και που στην ουσία πιστεύω ότι και το σύνολο της έκθεσης δεν θα μπορούσε να έχει στηθεί έτσι όπως στήθηκε στο μυαλό. Όχι μόνο στον χώρο, εάν δεν υπήρχε ένας καλλιτέχνης σαν τον Μαγέρους. Ήταν ένα παιδί μεγαλωμένο όπως και ο Τζάνης και άλλα παιδιά εδώ πέρα, μεγαλωμένο με τα γραφίτι που γινόταν στους δρόμους, με τα skateboard που τρέχανε και από την άλλη τους ενδιέφερε η αρχιτεκτονική γιατί ζούσαν μέσα στην πόλη, άρα δεν μπορούσαν να μην έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είχε άμεση σχέση με το τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις. Δηλαδή έβλεπες ιστορικά κτίρια αρχιτεκτονικά. Και δεν νομίζω να τους ενδιαφέρε τόσο πολύ ο Τσίλερ ή η παλιά αρχιτεκτονική, όσο η μοντέρνα αρχιτεκτονική, η οποία από τη μία ευθύρετο και από την άλλη συντηρείτο με ένα όνειρο, ας πούμε, μιας καινούργιας πόλης, ενός καινούργιου τρόπου ζωής. Έτσι. Έκανε εξαιρετικές εγκαταστάσεις, κυρίως σε μουσεία, τα οποία δεν ήξερες ποτέ αν είναι να πάρει την πρόσωψη
του κτηρίου και να τη φέρει μέσα ή να πάρει το εσωτερικό του κτηρίου και να το φέρει έξω. Αυτό το έργο είναι εμβληματικό έργο. Ο Μαγέρους ήρθε πολλές φορές στην Ελλάδα και από πολύ νέος. Έκανε πολλές εκθέσεις, ζωγράφισε έργα στην Ελλάδα. Υπήρχαν και υπάρχουν έργα του σε συλλογές ευτυχώς και στην γαλερί του. Βεβαίως σήμερα οι τιμές του, όπως ξέρετε, πολλές φορές όταν ένας καλλιτέχνης χάνεται, οι τιμές του αγοράζονται και σιγά σιγά τα έργα αλλάζουν χέρια. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα σημαντικό έργο και επειδή δεν υπάρχει πια και ένας νέος καλλιτέχνης, ήταν και αυτός που του δώσαμε και την δυνατότητα. Είναι και ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στις γραφικές τέχνες, στα γραφίτι, στη διαφήμιση, στη ζωγραφική, στην αφηρημένη ζωγραφική κτλ., στην αναπαράσταση, στη γλυπτική. Χάνονται σε αυτό το έργο γιατί γίνεται ένα ενιαίο πράγμα. Τιμούσε το έργο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Μπλίνκι Παλέρμο, όπως και ο Γκίντερ Φέρκ. Δυστυχώς πέθανε σε τόσο νέα ηλικία όπως και ο Παλέρμο και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και εκείνος το δικό του έργο. Έχουμε ακριβώς δίπλα το έργο ενός νέου καλλιτέχνη Γάλλου, ο οποίος και αυτός έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, έχει κάνει πολλές εκθέσεις και υπάρχουν και έργα του στα μουσεία στην Ελλάδα και σε συλλογές. Ο Ξαβιέ Νουαρετομέ, ο οποίος γεννήθηκε το 1971 και που όταν κάναμε την έκθεση, δεδομένου ότι έχουμε και μικρούς προϋπολογισμούς για να μην πω ανύπαρκτο σχεδόν, μου είπε υπάρχουν έργα μου στην Αθήνα, θα μπορούσαμε να τα δείξουμε, αλλά εφόσον τα έχω ήδη δείξει, θα ήθελα να δείξω κάτι καινούριο. Λέω, πώς θα το στείλουμε από τις Βρυξέλλες που ζει. Μου λέει, μη σκάς, θα το κανονίσω εγώ. Και φτάνει μια μέρα ένας φάκελος, τον ανοίγω και μου λέει, δεν είναι το έργο, είναι μέσα. Άνοιξε το, μεγάλος φάκελος. Και είναι αυτό το έργο που βλέπετε εδώ πέρα. Το έργο αυτό λέγεται Le Monde. Γαλλικά σημαίνει ο κόσμος. Αυτή η επιφάνεια, η ασημένια που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι μία εικόνα, θα έλεγα, του κόσμου. Με την ίδια έννοια που σας έλεγα ότι ο ιερωμένος είπε ότι τα έργα έχουν μία πνευματικότητα ή αποπνέουν μία εσωτερική γαλήνη ή που μιλάγαμε πριν για τα έργα που λειτουργούν σαν αστερισμοί μέσα στο χώρο κτλ. Θα ήταν πολύ απλοϊκό αν περιοριζόμασταν σε αυτό. Το έργο αυτό είναι ο κόσμος και Le Monde, η εφημερίδα. Πήρε την εφημερίδα Le Monde, που σημαίνει ο κόσμος, την άπλωσε όλη, κόλλησε τις σελίδες όλες, είναι μία μέρα του 2018, η εφημερίδα Le Monde, κολλημένη σαν μία επιφάνεια που είναι 2,80 επί 1,80 και από την μία μεριά την πέρασε με αυτό το σπρέι, το ασημένιο, με το οποίο τα παιδιά κάνουν τα γραφίτι και που είναι και αρκετά κοντά στο έργο του Μαγέρους. Και αν κοιτάξετε από πίσω, βέβαια δεν είναι φτιαγμένο για να φαίνεται από πίσω, είναι η εφημερίδα, βλέπει κανείς φωτογραφίες, γράμματα, κείμενα κτλ. Τα οποία σιγά σιγά η μπογιά έχει περάσει και σιγά σιγά αλλοιώνονται. Απλοϊκό. Ναι, είναι αυτό που είπαμε εξ αρχής, αυτή η πιο ασκητική τέχνη που για τα σημερινά παιδιά δεν είναι αναγκαστικά να κλειστούν στο δωμάτιο, μπορεί πιθανώς να βγουν στον δρόμο και να κάνουν ακόμα και με σπρέι τάκ και γραφίτι και εδώ αντί να κάνουν τάκ και γραφίτι μπορεί να πάρει πλέον τις τεχνικές που μάθανε και να τις χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο, με καινούργιες υλικότητες, με καινούργια αντιμετώπιση ακόμα και του ασημένιου. Και όταν τον ρώτησα αν πρέπει να το κορνιζάρουμε, μου είπε προς Θεού όχι. Δεν είναι καμωμένο για να το κάνεις καθρέφτη. Αν του βάλεις ένα γυαλί μπροστά, με το ασημένιο θα γίνει ένας καθρέφτης. Είναι καμωμένο για να ξέρεις ότι ο καθρέφτης είναι από την πίσω μεριά. Είναι η πίσω μεριά του καθρέφτη, δεν είναι η μπρος.
τυχότητα του συμβάντος, του γεγονότος, είναι αυτό που συμβαίνει σε οποιονδήποτε δει ένα έργο και θα έλεγα δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσει. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς αυτά που σας λέω. Μπορεί να μπει μέσα και να τα δει μόνος του και ας δει ό,τι νομίζει. Όπως όταν περπατάμε στον δρόμο. Ή περπατάμε δίπλα-δίπλα, λούπατε εσείς, αλούπα εγώ, άλλα κοιτάτε εσείς, άλλα κοιτάω εγώ και παρόλα αυτά συνοδοιπόροι στον ίδιο δρόμο, στην ίδια πόλη, στην ίδια ζωή, στην ίδια εποχή είμαστε και ευτυχώς μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς δρόμους, διαφορετικές απόψεις και επίσης διαφορετική έννοια του γεγονότος. Στο άρθρο του ραγισμένου γέροντα, όπως λέει. Όποιος φοβάται τους δυνατούς ανέμους, ας μην βγαίνει έξω από το σπίτι του. Εμείς δεν δουλεύουμε για τη σιγουριά. Εμείς δουλεύουμε για τους νέους που στον τόπο μας δεν τους αφήνουν να σηκώσουν κεφάλι και να καταλάβουν ότι τέχνη θα πει αναζήτηση. Όσο για συνάξεις μελούμενες, αν το ιδανικό της σύναξης είναι η ελεύθερη αναζήτηση στην τέχνη, τότε πρώτοι εμείς θα πάρουμε μέρος. Αν όχι, τότε το ρεύμα του επερχόμενου ποταμού με τα ανανεωτικά του νερά θα σκορπίσει όποια σύναξη δεν έχει τέτοιο ιδανικό.